Ένα άκρος εντυπωσιακό έργο τέχνης που αποτυπώνει τον Νίκο Καζαντζάκη, τον μεγάλο στοχαστή και συγγραφέα που συνδέεται άρρηκτα με την Κρήτη, κοσμεί το κέντρο του Ηρακλείου, τραβώντας τα βλέμματα ντόπιων αλλά και τουριστών. Επειδή θέλω σε όλα μου τα γραφίτι να μεταφέρω ένα μήνυμα, πιστεύω ότι ο Καζαντζάκης είναι από μόνος του το μήνυμα. Δηλαδή έχει να πει πάρα πολλά. Ειδικά σήμερα νομίζω ότι τον χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Για αυτή τη τοιχογραφία τεραστίων διαστάσεων, ο Αλέξανδρος Ραπτάκης χρειάστηκε να επιστρατεύσει γερανό, προκειμένου να ζωντανέψει στον άχρωμο μέχρι πρώτην ο στίχο του ξενοδοχείου Αστόρια, τον κριτικό συγγραφέα. Μερικά πράγματα να διαβάσεις γι' αυτόν, θα αλλάξει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και που θα αλλάξει ο κόσμος μας. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης με όπλα του τα χρώματα, τη φαντασία και το ταλέντο του, μέσα σε 4 μέρες έδωσε σάρκα και οστά σε ένα δημιούργημα που αποτελεί, όπως χαρακτήρισε, έργο ζωής για αυτόν. Είναι ένα έργο ζωής για μένα, το θέλα πάρα πολλά χρόνια και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα με το τέχνη καθοδόν να το υλοποιήσουμε. Με την ολοκλήρωσή της, η εντυπωσιακή τοιχογραφία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο δράσεων του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών έκλεψε τις εντυπώσεις περαστικών αλλά και χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.